Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Δημητρής ανακαλύπτει κάτι που καθιστά και τον Βασίλη ύποπτο για το φόνο των γονιών του, ενώ μαθαίνουν με την Ελπίδα ένα μυστικό της οικογένειας Ζερίδη, που δίνει άλλη διάσταση στην υπόθεση. Η Αλίκη και ο Δημητρής εξακολουθούν να είναι χώρια και υποφέρουν ο ένας μακριά από τον άλλο. Η Εύα ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα έχει όπλο και ανησυχεί, γιατί δεν ξέρει τι σκοπεύει να κάνει με αυτό. Η Λίδα αποφασίζει να μιλήσει στον Χρήστο για την Τζέννη. Ο Ιάσονας βασανίζεται από εφιάλτες και αρχίζει να αμφιβάλλει και ο ίδιος για τον εαυτό του, και αν όντως σκότωσε τους γονείς του και δεν το θυμάται. Η Αθήνα έχει μια περίεργη συνάντηση με τον Στέφανο στο αστυνομικό τμήμα. Ο Αντώνης αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλημα που θα κρίνει τη σχέση του με την οικογένειά του και τους φίλους του. Οι εφιάλτες της Αλίκης επιβεβαιώνονται, όταν ακούει τυχαία ότι βρέθηκε κάπου θαμένο το πτώμα ενός άνδρα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.